Καταρχάς, Χατζη Νικολά, να σας πω ότι μιλώντας ρεαλιστικά, σε μια δημοκρατία όταν περίπου το 5% του πληθυσμού συμμετέχει σε ένα συλλαλητήριο, το συλλαλητήριο αυτό μην ακούτε αυτά που λένε για 90 και 100.000. Ήταν το μεγάλο το συλλαλητήριο. Ήταν τεράστιο συλλαλητήριο. Πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όταν ο λαός σε μια τέτοια μαζικότητα κατεβαίνει και ζητάει κάτι, το να λένε τα πολιτικά κόμματα αφιψηλού δεν ενδιαφέρει τι λέει ο λαός είναι αδιανόητο. Και θα έλεγα και αντιδημοκρατικό, άμα σου και μετά. Και σας πενθυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε πρώτος χθες το βράδυ και είπε ότι οι ευαισθησίες των πολιτών που ήταν στο συλλαλητήριο χθες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έσπευσε αμέσως να τοποθετηθεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας λέω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είπε ότι είναι φανατικά υπέρ της συνθέτου ονομασίας. Αυτό το έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι θέλουμε μία λύση πακέτο, η οποία να περιλαμβάνει την λύση των ζητημάτων του παλιτρωτισμού, του συντάγματος, της ιστορικής και εθνικής μας μνήμης και ένα όνομα που θα σέβεται την ιστορία των Ελλήνων. Και αυτό έχει καθήκον να φέρει η κυβέρνηση αν το μπορεί. Τώρα το ποιο θα είναι αυτό το όνομα και πώς θα είναι αυτό το όνομα θα τοποθετηθούμε όταν θα έρθει η πρόταση κυβερνήσεως, πει του κ. Κατρούγκαλου. Και όχι στον αέρα. Δεν είστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν είμαστε υπέρ. Είπα αυτή η θέση του 2008 θα οδηγούσε τότε σε συμφωνία, συμφωνία η οποία δεν έγινε. Οι συνθήκες διαπραγματευτικές τότε ήταν χ, σήμερα για την Ελλάδα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Άρα η κυβέρνηση οφείλει να φέρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση και όχι από τη θέση που είχε διαμορφωθεί τότε. Δεν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση πηγαίνοντας στο ακρότατο όριο στο οποίο μπορείς να υποχωρήσεις. Αυτό είναι και διαπραγματευτικό σφάλμα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση, αφού ανοίγουμε την κουβέντα. Πιστεύω σε κάθε περίπτωση πάντως ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα οφείλει να εκφράσει τις ευαισθησίες των Ελλήνων. Εάν δεν μπορεί, να σηκωθεί να φύγει. Ναι, πάντως εγώ θυμούμαι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις έχω και μπροστά μου. Είναι πρόσφατες δηλώσεις. Έχω μπροστά μου το ΑΗ Εφημερίδα που τις δημοσιεύει, που μιλούσε για σύνθετη ονομασία, έργα όμνες και αποκήρυξη του αλυτρωτισμού. Ως ακρότατο σημείο η οπισθοχώρησης, όχι ως αφετηρία της συζήτησης. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για... Δεν σας άκουσα, έκανε διακοπή, είπατε. Ως ακρότατο σημείο οπισθοχώρησης, όχι ως επιθυμητή θέση. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για λύση πακέτο. Όταν θα μας φέρουν λύση πακέτο, τότε θα σας πούμε ποια είναι η γνώμη μας.